όρος θα ταυτίζεται με τα ελληνικά χρονικά ύδατα. Αυτό δεν σημαίνει μείωση όμως του ελληνικού ενέργειου χώρου. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για τα θέματα ναυσιπλοείας. Προσωπικώς το θεωρώ κάτι διάλογο αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν διευκολύνσεις για να μπορούν να πηγαίνουν στα λιμάνια τους χωρίς να παίρνουν από ελληνικά χρονικά ύδατα. Αυτό είναι κάτι διάλογο και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Ταυτοχρόνως όμως, επειδή αποτελεί και μια παραχώρηση από πλευράς μας, αν οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να αντιστοίχως ότι και οι Τούρκοι θα αποδεχτούν ορισμένα άλλα πράγματα ρητός, όπως την επαναστρατιωτικοποίηση του Ανατολικού. Άρη, επέτρεψε μου να σου πω. Γιατί του έδωσε απάντηση, θα τη δούμε αμέσως μετά, κάνει το σχόλιο σου, αλλά θα δούμε την απάντηση που έδωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο μόνος, όχι πολιτικός αρχηγός, ο μόνος πολιτικός που βγήκε και απάντησε. Ούτε από ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να συγκλίνει με την κυβέρνηση, με το ΕΛΙΑΜΕΠ. Απ' την άλλη, έλα. Θα μου επιτρέψει να σου πω δύο ζητήματα που έθεσες και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και για το no paper του Κασελάκη, αλλά και για αυτά που λέει ο σοβαρός κύριος Σύριγος. Ο κύριος Κασελάκης, εάν του πεις τι σημαίνει γεωπολιτική, θα νομίζω ότι είναι κοπέλα που κάνει πιάτσα στην Ευρυπίδου. Είναι παντελώς άσχετος. Είναι προφανές ότι τα πάντα του τα δίνουν γραμμένα και εξυπηρετεί την άνω τελεία που είχαν βάλει οι Τούρκοι με σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών, γιατί τότε Ελλάδα και Κύπρος δεν ήταν έτοιμοι να πάνε στο παραπάνω βήμα για να τους παίρνανε με τα γιαούτια. Επειδή τώρα το κλίμα φτιάχνεται, έχουν βάλει έναν ΣΥΡΙΖΑ διαστόματος Κασελάκη, πανάσχετου πολιτικά, το επαναλαμβάνω, πανάσχετου. Και όταν θα φτάσει σε λίγο καιρό η ώρα και θα βρεθεί ενώπιος ενωπίο με ανθρώπους που γνωρίζουν, θύμισε το στον εαυτό σου και θα δεις ότι έχω δίκιο. Ο κύριο Κασελάκη τον πιάσει η κοιλιά του και δεν θα πάει στο πάνελ. Πάμε τώρα στον κύριο Συρίγο, στο σοβαρό κύριο Συρίγο. Ο κύριος Συρίγος, έχω την εντύπωση ότι όσο περνάει ο καιρός εντός Νέας Δημοκρατίας με την παρουσία του, καταλαβαίνει το λάθος που έκανε και μπήκε σε αυτόν τον πολιτικό βόθρο που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Βλέπω να προσχωρεί στην γραμμή. Όχι. Ο κύριος Συρίγος προσχωρεί στα πανεπιστημιακά σημεία αναφοράς που έχει ως γνώστης ανοιχτών και κλειστών πηγών ενημέρωσης. Επίτρεψέ μου να σου πω. Ο κύριος Συνήγος λέει το αυτονόητο, κοιτώντας την πανεπιστημιακή του καριέρα και όχι την πολιτική, έχοντας γνώση της αλήθειας. Με μπερδεύεις τώρα. Πολλές φορές, Αντρέα Καψαβέλη, τις μεγάλες ληστείες τις μαθαίνουμε, γιατί τσακώνονται οι ληστές μεταξύ των και οι αρχές ακούνε συνομιλίες. Αλήθειες για αυτά τα ζητήματα της προδοσίας που έρχεται θα τα μάθουν. Από τους περήφανους για την προδοσία Τούρκους, με τα δημοσίευματα που κάνουν. Το δημοσίευμα και... της ΑΒΑΚ, δείξτε το αυτό, γιατί πράγματι Άρη, ένα 24ωρο μετά, γιατί η ΑΒΑΚ, η κυβερνητική εφημερίδα, βγήκε και ξεμπρόθιασε για ακόμη μια φορά τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν η αποστρατικοποίηση. Δεν είναι η πρώτη φορά αυτό που το κάνουν οι τουρκικές εφημερίδες, γιατί οι τουρκικές εφημερίδες αυτό το πουλάνε, δηλαδή ότι ο Ερντογάν τον έχει για σφαλιάρες στο Μητσοτάκη και οτιδήποτε του επιβάλλει ως πολιτικό λόγο και απέτηση το δέχεται η Ελλάδα. Και όλα αυτά δεν τα διαψεύδει η ελληνική πλευρά. Αντίθετα, σε συμφωνία με την τουρκική πλευρά, έρχονται καταρχήν δευτεροτρίτη στην πολιτική σκακέρα, εκεί ανήκει ο κ. Συρίγος, να τα επιβεβαιώσουν ως λαγή, προκειμένου η ελληνική κοινωνία να μετρήσει αντιστάσεις και αντιδράσεις για το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό που έρχεται, κολλάω αυτό που είπα προηγουμένως, αλλά ράβω το στόμα μου, γιατί σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας έχω μάθει να στέκομαι προσοχή και υπάκουος. Λέω λοιπόν ότι αυτό που είπα προηγουμένως για τα δεινά που έρχονται, τα φωτογραφίζει ο σοβαρός πανεπιστημιακός δάσκαλος κύριος Συρίγος. Το ζήτημα, Ανδρέα μου, είναι τούτο. Είπες προηγουμένως, ένας μόνο μίλησε, ένας αντιστάθηκε, το όνομα αυτού Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Προδοσία που έρχεται. Πάμε να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στον κύριο Συρίγο από το βήμα της Βουλής σήμερα νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και δεν είναι στα πράγματα για και μόνο λόγο. Γιατί βγήκε και ο κύριος Συρίγος, δεν είναι εδώ, ήθελα να τον δω εδώ. Ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είμαι εμείς. Τηλεοπτική συνέντευξη ενός από τον ανθρώπο που συμπαθώ, εκτιμώ για τη γνώση του περισσότερο και για την αντίληψή του για τα γεωστρατηγικά. Ακούστε τι είπε χθες. Ομολόγησε την αποστατικοποίηση των ελληνικών νησιών μετά από απέτηση του Ερντογάν σε δήλωσή του. Άφησε να νοηθεί ότι πρέπει να θυσιάσουμε χωρικά έδατα χάρη επαναστατικοποίησης. Δηλαδή,
να θυσιάσω τα χωρικά μου ύδατα, έκανα έκπτωση με την Τουρκία για να μπορώ να επαναστατικοποιήσω ξανά με στρατό κάποια σημεία. Και μάλιστα έδωσε και το αρχές παράδειγμα της διεθνούς δραστηριότητας στο Βόσπορο, ξεχνώντας ο κύριος Συρίγος ότι υπάρχει σήμα στο Μοντρέτ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κι όμως, αφού λοιπόν το κάνατε και αυτό και πήρατε από εκεί τα ρωσικά οπλικά συστήματα, τα δώσατε τζάμπα στους Ουκρανούς, είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ότι θα πάρουμε τα Μάρντερ, τα οποία δεν τα πήραμε ποτέ, και όσα πήραμε 5-6 τα πήγαμε στον Εύρο, έχετε δημιουργήσει, έχετε φτιάξει, έχετε υλοποιήσει ανήκε στο βλάβι στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, η οποία δεν θεραπεύεται εύκολα, καθόλου εύκολα. Άρα, έχει ξεγυμνωθεί η αεράμινα της χώρας μας. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ, με οργή και με σεβασμό, να είμαι περικόπτων της λέξης που χρησιμοποιώ. Έχει απογυμνωθεί η άμυνα απέναντι σε Τουρκία με απόλυτη ευθύνη της παρέας Μητσοτάκη κατ' εντολή των Αμερικανών. Δεν στέλνουμε απλά όπλα στον Ζελένσκι, τον νεοναζί φασίστα. Στέλνουμε αυτά που ζητάει η Τουρκία να μην υπάρχουν στην πατρίδα μας. Εάν είχε τσίπα, αν είχε φιλότιμο, αν σεβόταν ένα γαλόνι που είχε στην πλάτη του, στους ώμους του και δεν ξέρω πού άλλο τα έχει χώσει, ο κύριος Φλωρός θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων που δέχεται να τρέχει όλη μέρα για να εκλέξει τη γυναίκα του περιφερειακή σύμβουλο με το Χαβαλιά που είναι υποψήφια και να μην τον νοιάζουν καταγγελίες που γίνονται εντός του κοινοβουλίου από πρόεδρο κοινοβουλευτικού κόμματος που του ζητάει να τσακιστεί, να παραιτηθεί γιατί θεωρεί ότι είναι ανίκανος και η συμπεριφορά του αγγίζει όρια εθνικής μειοδοσίας και δεν το κάνει. Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων που παραμένει στα ενία της χώρας έχοντας γυμνά τα νησιά και βγάζει κάτι μεγαλόστονες θα τους κάψουν όποιος έρθει. Αυτά τα λένε στο χωριό, τα λένε οι τσοπάνιδες, τα λένε έτσι για να περνάει η ώρα στο καφενείο ποιος θα κεράσει την πρέβα που θα χάσει με τα ούζα. Αρχηγός σοβαρός ενόπλων δυνάμεων στέκεται αντρέκαψα μπαίνει πρώτων ευθυνών του και ο κύριος Φλώρος αποδεικνύεται Φλώρος όνομα και πράγμα. Αυτά που έρχονται για τον τόπο μας το επαναλαμβάνω και μπορεί να γίνει κουραστικός. Είμαι γραφικός. Δεν πειράζει. Οι αποκαλύψεις των τουρκικών εφημερίδων δείχνουν το αύριο που οδηγείται η πατρίδα μας. Κάποιοι δεν κατάλαβαν προεκλογικά ότι το 40% που πήρε η κυβέρνηση Μητσοτάκη του έλυσε τα χέρια για να αποτελέσει τον πολιτικό από την ίδρυση του ελληνικού κράτους που θα βάλει τη σφραγίδα σε μια χυδαία, ελεηνή, πρόστιχη εθνική προδοσία των εθνικών μας θεμάτων. Ο ένας, ο Τσίπρας, πούλησε τη Μακεδονία. Τούτος εδώ θα πουλήσει όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα, από άκρη σε άκρη. Ήδη οι εισρωές μεταναστών που έρχονται στην πόλη μας, στη χώρα μας, στον χώρο μας, είναι ένας συμπληκτικός πόλεμος. Η σιωπή όμως των κομμάτων των άλλων είναι ύποπτο. Μην τα μπερδεύεις, έχουμε πολύ ενδιαφέρον μετά, γιατί επειδή είπες και για την άμυνα της χώρας εδώ, πολύ δεν κοινωνιολογούμε, γιατί από με τον πρέσβη τον κύριο Ιφαντή να το λέει φορά παρτίδα. Ότι με την ιστορία στο Στεφανοβίκιο, έχει ουσιαστικά καταργηθεί. Δεν έχουμε αεροπορία στρατού, έτσι δεν είναι άλλοι. Ακριβώς έτσι είναι. Και ο κύριος Αϊφαντής έκανε μια καταγγελία την οποία δεν άκουσε να τη διαψεύσει κανείς. Ότι ξένες πρεσβείες, φωτογραφίζοντας κιόλας μεγάλες πρεσβείες, όχι καμιάς μικρής χώρας, έχουν ήδη δεδομένη και άρα έχουν μεταδώσει την εικόνα ότι στο κομμάτι αυτό η ελληνική εθνική άμυνα είναι νεκρή. Νεκρή. Δεν σε λέμε εμείς. Σε δισεκατομμύρια. Δεν το λέει μία ψεύση κανείς. Αντρέα Καψαμπέλη, σε δισεκατομμύρια η Ελλάδα τι υπέστη από αυτό τον θάνατο των αεροπλάνων, των ελικοπτέρων μάλλον. Και ένας αρχηγός ενόπλων δυνάμεων όχι θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί. Θα έπρεπε να είχε ξυλωθεί πάρα αυτά. Και αντί αυτού τον έχουν αναγάγει σε κάτι που δεν ξέρουμε που τον κρατάνε. Δεν ξέρω αυτές οι υποκλοπές που έκανε η παρέα Λαβράνο από που κρατάει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Επί αποδείξει ήταν υπό παρακολούθηση. Τι έχει κάνει αυτός ο Φλώρος και τον κρατάνε και δεν μιλάει, τον ταπεινώνουν, τον ξεφτιλίζουν και δεν μιλάει. Κάποια στιγμή θα μάθουμε γιατί όλα μαθαίνονται. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα θα εγκαθιδρυθεί η ελληνική, εθνική, πατριωτική κυβέρνηση.